Και το αστράγγλο έγινε έτσι. Θυμάμαι ότι ο γιατρός τον είδε, μου είπα ένα μήνα τα. Και το τέλος της εβδομάδα έχουμε το παιχνίδι με το Αποέλ, πρώτο ντέρμπι, και εγώ δεν θέλω να χάσουμε τίποτα αυτό το αγώνα. Εδώ, καλωσορίσετε σε ακόμα μια εκπομπή του Notes of the Podcast με εμένα τον Ρόι, τον Στέλ που θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο. Μπορείτε να μας δείτε στο OLP κανάλι μας στο YouTube. Απόψε για καλεσμένο, έχουμε ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο πρώτα απ' όλα, ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ που είχε η ομάδα μας στην ιστορία της, ένας πολύ αγαπητός χαρακτήρας και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενεργό μέλος της ομάδας μας στην τελευταία κατάκτηση πρωταθλήματος. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Ντάβιτσον Μωράης. Γεια σου Ντάβι, τι κάνεις, πώς είσαι, καλώς όρισες. Γεια σου Ρόι, σας ευχαριστώ που μου δίνει αυτή η ευκαιρία για να είμαστε μαζί σας και θα είναι μεγάλη χαρά που μπορώ να είμαι κοντά σας για να πει ό,τι θέλεις εσείς για να έχουμε μια καλή συμφωνία. Πρέπει να σε ευχαριστήσουμε και εμείς πρώτα απ' όλα, γιατί από την ημέρα που σου ζητήσαμε να έρθεις στην εκπομπή έδειξες μεγάλη προθυμία, μεγάλη χαρά, μεγάλη αγάπη για την Ομόνοια και είναι κάτι που μας σκλαβώνει. Η προθυμία που έδειξες για να μιλήσεις για την Ομόνοια, μου είχες στείλει μήνυμα και μου είπες: όταν είναι για την Ομόνοια, αδελφέ, είμαι πάντα έτοιμος για την Ομόνοια. Οπότε ευχαριστώ. Φίλε μου, η Ομόνοια είναι στην καρδιά μου. Έχω περάσει τα καλύτερα στιγμής το ποδοσφαίρο εκεί και στην Κύπρο. Έχω φίλους, έχω επαφή με οπαντούς. Δεν έχει φύγει από την καρδιά μου η Ομόνοια ποτέ, φίλε. Είμαι περίπου τώρα, πάει περίπου 9-10 χρόνια. Αλλά η στιγμή δεν φεύγει από το μυαλό μου ούτε η στιγμή. Και εσύ για εμάς, για τους φίλους της Ομόνοιας, είχαμε στείλει κάποια μηνύματα για το βίντεο που θα σε είχαμε καλεσμένο και τα μηνύματα που ήρθαν και οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολλά για εσένα και όλος ο κόσμος σε θυμάται και σε αγαπά πολύ. Εντάξει. Δόξα του Θεού, έχω περάσει όπως σου είπα στην αρχή. Πάρα πολύ καλή στιγμή όταν πήραμε πρωτάθλημα, όταν πήρα κύπελο, αλλά και τα πρωταθλήματα, αλλά και στιγμή που έχω περάσει με κάποιους και πολλούς φίλους που έχω εκεί στην Κύπρο. Είναι αγαπημένη ιστορία στην καρδιά μου. Δεν φεύγει από μένα. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε είναι, για όσους μας παρακολουθούν, ξέρουν ότι συνήθως οι εκπομπές μας γίνονται στα αγγλικά. Σήμερα ο Ντάβι μας είπε ότι θα προσπαθήσει να το κάνουμε στα ελληνικά, γιατί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στα ελληνικά και όταν σε κάποια στιγμή δυσκολευτεί είτε ο Ντάβι είτε ο Στέλ, θα μιλήσουμε και λίγο αγγλικά, αλλά πρόθεσή μας είναι να κάνουμε αυτή την εκπομπή στα ελληνικά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να σε ρωτήσουμε, συνήθως όταν ξεκινούμε τα podcast μας μιλούμε για τα πρώτα χρόνια της καριέρας κάποιου ποδοσφαιριστή, αλλά σήμερα θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά, επειδή δεν έχεις την ευκαιρία συχνά να μιλάς εδώ στην Κύπρο. Θα ήθελα να σε ρωτήσουμε τι κάνεις τώρα, πού σε βρίσκουμε, σε ποιο χώρο είσαι. Ξέρω ότι έχεις ένα agency manager. Και έτσι θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για αυτή το νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Φίλε μου, όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, εγώ προσπάθησα να γίνω προπονητής. Έκανα εδώ σχολεία και όλα τα πράγματα. Αλλά μετά είδα ότι δεν θέλω εγώ να γυρίζω, να έχω η δουλειά σαν ποδοσφαιριστή όπως τα παλιά. Να μην μένω σπίτι, να ταξιδεύω πολύ, γιατί έχω οικογένεια, έχω δύο παιδιά τώρα. Και μετά μου κάλεσα ένα πάρα πολύ καλό φίλο για να ανοίξει μια εταιρεία agency, όπως σου είπε, όπως είπε εσύ. Και δόξα του Θεού, καταφέραμε, συνεργήσουμε καλά με manager, κάνουμε δουλειές όλο τον κόσμο. Είμαι εδώ στη Βραζιλία, στη São Paulo, μια μικρή πόλη κοντά στη São Paulo που λένε Jacareí, είναι η κόρα μου, η πόλη μου. Και κάνουμε δουλειά. Έχω και σχολείο, μεγάλο σχολείο για τα παιδιά, ένα μάθη ποδόσφαιρο. Και πάμε καλά. Πάμε καλά. Τώρα λίγο δύσκολο για θέμα επιδημίας που έχουμε,
αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι τα πράγματα να γίνει καλύτερα. Ωραία. Πόσα χρόνια έχει που ασχολείσαι με το agency, με το managerial δουλειά, με τη δουλειά? Πάει περίπου για 6 χρόνια. 6 χρόνια που, περίπου που δουλεύω σαν manager. Οκ. Στην Κύπρο, συνεργάζεσαι στην Κύπρο, ξέρεις λίγο εδώ το ταλέντο της Κύπρου, παρακολουθάς λίγο το κυπριακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο? Έχω επαφή με πολλούς φίλους, αλλά δεν κατάφερε ακόμα για να κάνει κάτι δουλειές εκεί μέσα. Λίγο δυσκολίες με επαφής με κάποιους, αλλά προσπάθησε κάποιες φορές για να κάνω κάτι στην Ομόνια, δεν κατάφερα. Δεν είναι λόγο για δεν μου έδωσε attention, αλλά είναι λόγο πως ποδοσφαιριστής που ζητάει. Ναι. Αλλά νομίζω στο μέλλον μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές εκεί που θέλω να είμαι κοντά στη Κύπρο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σου εύχομαι τα καλύτερα σε αυτό το νέο κεφάλαιο που έχεις και ελπίζω... Εντάξει. Για το κυπριακό κοινό δεν ήσουν άγνωστος. Γιατί όσους παρακολουθούσαν το ελληνικό πρωτάθλημα ήξεραν ότι είχες μια καριέρα για 4-5 χρόνια, νομίζω, μια ανωδική καριέρα στην πορεία σου. Ξεκίνησες μεσηνιακό, Απόλλων Καλαμαριάς και μετά στον Όφι. Ενδιάμεσα, νομίζω, είχες συμβόλαιο και με τον Παναθηναϊκό. Τότε ο Παναθηναϊκός έπαιρνε παίχτες και μετά πήγαν στον Όφι. Ήταν κάτι έτσι περίεργο. Μπράβο. Ξέρει καλά, έμαθε καλά εσύ. Εντάξει, παρακολουθώ. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, όμως, έτσι. Ναι, απλά έτσι λίγα λόγια για την καριέρα σου στην Ελλάδα. Ξέρω ότι και εκεί αγαπηθήκες πολύ και αγάπησες πολύ τον Όφι. Αν θέλεις να μας πεις λίγα λόγια στα γρήγορα και κάποια μηνύματα αν θέλεις να στείλεις. Ξέρω ότι αγαπάς πολύ τον Όφι και τον έχεις στην καρδιά σου. Αν θέλεις να πεις λίγα λόγια έτσι για την Ελλάδα πριν να πάμε στην Ομόνια. Φίλε μου, εγώ άρχισα εδώ στη Βραζιλία, στη πόλη μου, και ο πρόεδρος, ο Σταύρος Παπαδόπουλος, πήρε μια ομάδα εδώ στη Βραζιλία. Δεν ξέρω αν σημάσει ότι ο πρόεδρος στη Καλαμάτα παλιά, πάντα παίρνει πέρσι από Αφρική, Γκάνα ή Βραζιλία. Ναι. Και σε ένα χρόνο τον πουλάει ο Ολυμπιακός, Παρατσιναϊκός, σημάσει ο Ντέρικ Μποάτεν, σημάσει ο Ρίκουε. Εφορίκουε που παίξαμε μαζί στον Όφι μετά. Ναι. Και πάντα τον κάνει αυτό. Μετά πούλησα ο Κλέιτον Σίλβα που έπαιξε στην Ομόνια. Τον πούλησε για Λάρισα, τον πούλησε για Παρατσιναϊκός. Και πάντα έκανε αυτή τη δουλειά ο κύριο Παπαδόπουλος. Ναι. Και μου πήρα από αυτή τη μικρή ομάδα στη Βραζιλία στο Μεσηνιακός. Ναι. Και εγώ εκεί έπαιξα τέταρτη κατηγορία. Ήταν δύσκολο, λίγο δύσκολο για μένα σαν χαρακτήρα, σαν επαγγελματία. Ήταν πάρα πολύ καλό για να μάθεις πολλά πράγματα. Κατάλαβες. Ναι. Και μετά μου πήρα, τελείωσε η σεζόν, μου πήρα Καλαμαριά, ίδια ομάδα στο Παπαδόπουλο. Αυτό είχα Μεσηνιακός και Καλαμαριά. Και εκεί πήραμε πρωτάθλημα και ανέβηκα η ομάδα για πρώτη κατηγορία μετά από πολλά χρόνια. Όταν πήγαμε για να ανανέωσε το συμβόλαιο στη Καλαμαριά, γιατί εγώ είχα ένα συμβόλαιο 1-5 και δεν ήταν σωστό αυτό το συμβόλαιο στη FIFA και τα λεφτά που μας πλήρωσε εκεί ήταν πάρα πολύ λίγα. Και εγώ ζήτησα κάτι και αυτό είπα όχι, αλλά για άλλους παίκτες που δεν έδωσα υδρότητα και δεν έδωσα αυτό που δώσαμε εγώ και άλλους, τον Τζίνι. Και εμείς νιώθως άσχημο. Ναι. Με καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω. Και ζήτησα καλύτερο συμβόλαιο. Ναι. Και εκεί όταν είσαι στη Καλαμαριά σε 6 μήνα στο κειμώνα, στη σεζόν, η Άικη με τον Σαμπάεβιτ πήγαν να με αγοράσεις. Και εγώ πήγα στην Άικη για μία εβδομάδα. Ναι. Έκανα συμβόλαιο. Για μένα ήταν όνειρο τέτοια στιγμή, γιατί είμαι δίπλα στη Ζαγκοράκη, είμαστε δίπλα στο Τσάρτας, Νικολαίδης, στην ΑΕΚ.
ήταν όλοι που έπαιξα εθνική. Ναι. Για μένα ήταν όνειρο να παίξω Champions League και κάτι. Και μετά από μία εβδομάδα με κάλεσα ο σαν πρόεδρος στη Καλαμαριά και μου είπα, Ντάβι, γύρισα γιατί η ΑΕΚ δεν τον πλήρωσα. Ναι. Το σεκ, τα λεφτά. Για μένα 21-22 χρονών για να περάσω τέτοια πράγματα. Μου έδωσε αυτοκίνητα, πέρασα όλη στην Ελλάδα και μετά μου κάλεσε να γυρίσει δεύτερη κατηγορία για να παίξω ντέρμπι με Κέρκυρα. Κατάλαβε το μυαλό μου. Ναι, τρελάθηκε. Τρελάθηκα, φίλε, τρελάθηκα. Γιατί είναι σαν εσύ τον δίνει κάτι καλό για το παιδί μετά να μου κάλεσε. Ναι, ναι, ναι. Και συνεχίζα εγώ δεύτερη κατηγορία, ανέβηκα η Καλαμαριά και ξανά γύρισα για αυτό το θέμα στο συμβόλαιο. Δεν ήθελα να μου δώσει κάτι καλύτερο και εγώ είπα δεν θα μένω στη Καλαμαριά. Και εκεί αρχίζα λίγο πρόβλημα με Καλαμαριά. Yeah. Και μου είπα αν δεν υπογράφω μπορεί να μην παίζει 5 χρόνια, υπόγραφε μετά να σου δίνει αυτό που ζητάει. Και εγώ είπα, όχι, δεν θα υπογράφω. Αν γίνεις εσείς αυτό που είναι σωστό, εγώ θα πάω αλλού. Και για να πω εσύ, εγώ, η Καλαμαριά θέλει να μου... Μια παράδειγμα. Η Καλαμαριά θέλει να μου δίνει περίπου 3.000. Η άλλη ομάδα μου δίνει 10, 15. Ναι. Κατάλαβες. Και ήρθα εγώ Βραζιλία διακοπές και με κάλεσα ο Παρατσινάικος. Γιατί τότε ο Ολυμπιακός ήθελε να μου πάρει με τον Μπάιβιτς. Γιατί ο Μπάιβιτς άλλαξε από ΑΕΚ πήγε Ολυμπιακό. Αλλά κάτι έκανα εκεί ο πρόεδρος παλιά στην Καλαμαριά, κάτι που είπα μην πάρει τον Ντάβι, γιατί δεν θα παίζει μπάλα ξανά στην Ελλάδα. Ότι μπορώ να κάνω να μην παίξει μπάλα. Αυτό άκουσα μηνύματα για όλους. Και ο Παρατσινάικος και ο Ολυμπιακός είπα, φοβάμαι να μην πάρει τον Ντάβι. Και ο Παρατσινάικος με κάλεσε και μου είπα, Ντάβι, υπόγραφε. Και αν κάποιος σε ρωτάει στο εφημερίδας, πες ότι θέλει να πάει στον Ολυμπιακό. Κατάλαβε. Ναι. Πες ότι θέλει να πάει στον Ολυμπιακό με τον Μπάιερν. Αλλά είσαι υπογραμμένο μαζί μας. Είπαμε στο Ολυμπιακό. Φίλε, για μένα τότε να υπογράψω το Παρατσινάικος ήταν τέλεια. Γιατί νομίζω ότι τον πούλησα ο Σεϊταρίδης για Πόρτο, θυμάσαι? Ναι, ναι, ναι. Όταν πήρε πρωτάθλημα, ευρωπαϊκή πρωτάθλημα. Ναι. Και με πήρε για την θέση στο Σεϊταρίδης. Καταστάσεις του Γιούρκα Σεϊταρίδη, δεξιμπακ, ναι. Ναι, 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 ναι. Και εκεί περιμένω απόφαση από FIFA. Περιμένω και πέρασε ένα μήνα και δεν μας απαντάει. Και κάλεσα ο Παρατσινάικος. Έρχεται εδώ στην Ελλάδα, θέλω να μιλήσουμε. Και εγώ πήγα, όταν ήμουν εκεί, μου είπα, Ντάβι, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Εσύ πας στον Όφι, η ομάδα μας. Ήταν δίπλα μας. Εγώ είπα, δεν πάω στον Όφι. Εγώ υπόγραφα να παίζω Παρατσινάικος, δεν πάω στον Όφι. Και μου είπα, Ντάβι, δίπλα εδώ είναι ο πρόεδρος στον Όφι. Είναι δίπλα εδώ. Και θέλει να μιλήσω. Και εγώ πήγα στον πρόεδρο στον Όφι και μου είπα, Ντάβι, πάμε στον Όφι να σου κάνει κάτι καλό, να είσαι μαζί μας. Φίλε, ήταν ο καλύτερο πρόεδρος που έχω δουλεύει στον Όφι τότε. Τότε. Πώς ήταν τότε στον Όφι πρόεδρος? Ήταν ο κύριε... ξέχασα το όνομα του. Παντελής. Κύριε Παντελής. Κύριε Παντελής. Αυτό για μένα ήταν ο καλύτερο ανθρώπου που έχω δουλεύει. Γι' αυτό έχω μεγάλη... Αυτό με βοήθησε να έχει και αγάπη στον Όφι. Γιατί αυτό που μου έκανε αυτό... Όταν πέρασα αυτή η δύσκολη στιγμή, αυτό με πήρε σαν παιδί του. Κατάλαβες? Και όταν είμαι εκεί στο γραφείο στο Παρατσινάικο, αυτό ήταν δίπλα. Και μου είπα, Ντάβι, πάρε τηλέφωνο στο Σοάρης.
Ο Σοάρης έπαιξα εδώ στον Όφη και μπορεί να σου πει τι άνθρωπο είμαι. Πήρε εγώ στο Σοάρης, πολύ φίλος μου. Ο Σοάρης, Ντάβη, ό,τι πει ο Παντελής, αυτό είναι σωστό άνθρωπο. Κανένα πρόβλημα. Ό,τι πει κάτι εσένα, Ντάβη, τρίτη να σου κάνει κάτι, αυτό τρίτη να σου κάνει. Είναι πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Και εγώ μετά αποφάσισα να πάω στον Όφη για αυτό το στέμα που έγινε. Και εκεί στον Όφη, φίλοι, αυτό μου έκανα πάρα πολύ καλή στιγμή που πέρασα, ήταν τέλεια για μένα. Εγώ απόφασα ήρθα από FIFA στο τελευταίο ημερομηνία για να κλείσει μεταγραφής στην Ελλάδα. Περίπου 6 βράδυ. Περίπου. Και μπορούσα μέχρι στα 9, στα 10 να κάνει υπογραφή για μένα στο Όφη. Αλλά στο καρτί στη FIFA λένε ότι αν ο Ντάβη, αν περάσει η ημερομηνία, πρέπει να υπογράφει ο Ντάβη, γιατί είναι λόγος προσφυγή που έγινε στη FIFA. Mm-hmm. Ο μάναζερ που είχα τότε και η ομάδα, τον πίστευα στο καρτί και άφησα για άλλη μέρα. Mm-hmm. Και μετά όταν πήγε στον άλλο μέρα, η ελληνική εκεί, πώς το λένε, ΕΠΟ. Η ελληνική είπα όχι, δεν θα υπογράφω τον Ντάβη. Γιατί πέρασα η ημερομηνία. Και εμείς ζήτησα στον δικηγόρο με όλους, αλλά αυτό είπα. Εμείς που κάνουμε στο κομμάτι εδώ, δεν είναι FIFA. Ο Ντάβη δεν θα παίζει σε 6 μήνα. Κάτι έγινε, φίλε. Κάτι έγινε. Κάποιος λένε ότι ο πρόεδρος έκανε κάτι. Άλλους λένε ότι ο Ολυμπιακός που έκανε κομμάτι στην ΕΠΟ έκανε κάτι. Δεν ξέρω. Αυτό σου λέω ότι άκουσα εγώ. Αλλά νομίζω ότι κάτι έγινε. Και εγώ δεν έπαιξα 6 μήνα. Μόνο προπόνηση στο στονόφι. Και ο Παντελής με πληρώνει όπως ποδοσφαιριστής. Μου έδωσε τα όλα. Είναι δίπλα μου πάντα, φίλε. Αυτό που σου λέω ότι ο άνθρωπο είναι στην καρδιά μου. Δεν ξέρω αν είναι ζωντανός ακόμα. Κατάλαβε. Αλλά ήταν κάποιος που έχει πολύ καλή καρδιά. Γι' αυτό έχω στον Όφη και στον Όφη στην καρδιά μου, γιατί πέρασε 6 μήνα χωρίς να παίξει μπάλα και όλοι ήταν δίπλα μου. Κατάλαβες. Μετά από 6 μήνα ξανά να γυρίζω να παίξω, δεν είμαι καλά στη φόρμα. Ναι. Πέρασε 6 μήνα και αρχίζει να παίξω καλά. Κατάλαβες. Έπαιξε καλά και ήταν ο ΙΑΕΚ. Ένα παιχνίδι μετά που παίξαμε με την Nike, ο προπονητής τώρα που είναι στην Πορτογαλία, ο Φερνάντο Σάντος. Μίλησα εκεί κοντά στα πολιτήρια, παιδί, σε γουστάρω να κάνουμε κάτι να έρθει εδώ. Αλλά η Παρατσιναϊκός μου είπα, πάει στον Όφη, παίξε 6 μήνες και θα γυρίζει στο Παρατσιναϊκό. Κατάλαβε. Ναι. Και πέρασα ένα χρόνο και δεν μου πήρε ο Παρατσιναϊκός. Ναι. Και μου κάλεσε η ΑΕΚ. Εγώ πήγα σε άλλο ραντεβού. Ξημάστε όταν πέρασα η ιστορία στη Καλαμαριά. Ναι. Τώρα ξανά με ΑΕΚ. Με κάλεσε ο κύριε Ίβιτς. Ίβιτς. Ναι, εγώ πήγα στη Ηλίας Ίβιτς. Πήγα με ένα γραφείο εκεί κοντά στο αεροδρόμιο. Και μου έκανα πρόταση για 3 χρόνια στη Nike. Παίξε καλά, θέλουμε εσείς να κάνουμε συμφωνία με τον Όφη. Ξέρουμε ότι είσαι μόνο στον Όφη τώρα, δεν είσαι στο Παρατσιναϊκός. Να πληρώσουμε εκεί, γιατί ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο δεν θα είναι πολλά λεφτά. Θα υπογράφουμε και μου κάνε μια πάρα πολύ καλή πρόταση για 3 χρόνια. Και για μένα τότε άλλο θέμα δύσκολο. Γιατί μου είπα, σου δίνω 3 μέρες για να μας πει, να μας απάντησε. Και ο Παρατσιναϊκός άκουσε από εφημερίδα. Κάποιος έγραφε σε εφημερίδα, ο Παρατσιναϊκός μου πήρε πίσω. Ντάβη, άφομαι εδώ να γυρίζω. Και εγώ, μυαλό μου είπα,
Τώρα θέλει να μου πάρει γιατί η ΑΕΚ θέλει να μου πάρει. Γιατί δεν μου πήρε τώρα που πέρασα. Εσείς είπα 6 μήνα και δεν μου πήρε. Τώρα η ΑΕΚ θέλει να μου πάρει. Εσείς, έλα Ντάβη. Και εγώ δεν είχα κανένα κοντά μου να μου πει Ντάβη, άστο αυτό το εγωισμό σου και πάει στο Παρατσιναϊκό, θα είναι καλύτερο γιατί ήταν καλύτερη ομάδα, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει λεφτά. Αλλά εγώ μόνο σκέφτω ότι δεν μου πήρε σε ένα χρόνο, τώρα θέλει να μου πάρει γιατί άκουσα από τον άλλο. Ναι. Κατάλαβε, Ρόε. Ναι, κατάλαβα. Και εγώ δεν δίνω απάντηση για το Παρατσιναϊκό. Γιατί εγώ υπόγραφα στην Nike. Πέρασα σεζόν, όλη η εφημερίδα λένε Ντάβη ξανά, Άικη, 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 Άικη. Ήρθα εγώ στη Διακοπές, με κάλεσε η Άικη να γυρίζω. Όταν γύρισε στην Άικη μου είπα ο πρόεδρος, Ντάβη, άλλαξε προπονητής. Ο προπονητής πήγε στην Μπενφίκα. Και η Άικη δεν θέλει να πληρώσει τα λεφτά που ζητάει η Όφη. Εσύ θα πληρώσουμε εμείς εσύ να πας στην προσφυγή, να μην ελέγχω εγώ με τίποτα. Και εγώ είπα, δεν πάω προσφυγή με τίποτα. Εγώ σκέφτηκα το κύριο Παντελή για όλα που μου έκανα. Ναι. Πώς πάω προσφυγή για τέτοιο άνθρωπο που με βοήθησε. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Και γύρισα στον Όφη, όλοι ρωτάει πράγματα, γιατί δεν είσαι στενά εκεί, πα. Και μετά από ένα μήνα με πήρα η Τζινίπρο, η Ουκρανία. Ναι. Πλήρωσα 500,000 για τον Όφη. Ναι. Και με πούλησε η Ουκρανία. Ναι. Για μένα ήταν, τώρα που είμαι πιο μεγάλος, για μένα δεν ήταν καλή επιλογή που έκανα εγώ για να πάω στην Ουκρανία. Τα λεφτά ήταν καλά, με πλήρωσα πολλά λεφτά η ομάδα είχα. Μεγάλη ποιότητα, προπόνησε όλα τα πράγματα. Αλλά η προσαρμογή δεν ήταν καλή για μένα. Ναι. Ήμουν 4-5 στην Ελλάδα, ωραίο καιρό, φαγητό καλό. Τα παιδιά ήταν σαν βραζιλιάνικος, κατάλαβες, γεστή κουλτούρα, παιδιά. Ναι. Κουλτούρα. Και εγώ πήγα στην Ουκρανία, οι άνθρωποι λίγο κρύο, το ποδόσφαιρο κρύο. Κατάλα, κανένα δεν μιλάει ελληνικά, αγγλικά. Κανένας. Εγώ πήγα στο καλύτερο shopping που είχα εκεί, κανένα δεν μιλάει αγγλικά. Mm. Τα καλά ήταν ότι ο προπονητής μιλάει στα ελληνικά, μίλησε στα ελληνικά ο Πρωτάσοφη. Ναι. Και ο Στέλιος Ελιάτης που δούλευε στην Ομόνια. Ναι. Ο προπονητής φυσική κατάσταση. Φυσική κατάσταση. Κυπρέος. Ναι. Αλλά για μένα δεν ήταν καλά, φίλε. Δεν ήταν καλά προσαρμογή. Κλίμα. Ο κλίμα δεν είναι καλά. Δεν μιλάω με πολλούς. Δεν ήταν καλά. Δεν έχει αλεγρία. 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 Δεν είναι. Το θέμα ρασιστές και αυτό πέρασα πολλές φορές εκεί, κατάλαβα. Και εγώ ήταν ο πρώτο βραζιλιάνο μαύρο που έπαιξα στη Τζινίπρο. Okay. Και δεν ήταν καλή. Μετά από 3 χρόνια αποφάσισα εγώ να γυρίσω Βραζιλία, να παίξω στη Βραζιλία με 26-27 χρονών. Yeah. Έπαιξα λίγο εδώ και αμέσως θέλω να γυρίσω Ελλάδα, να παίξω στην Ελλάδα. Και μου έκανα πρόταση 2 ομάδες, ήταν Ατρόμητος, ήταν και Όφη και είχα η Ομόνια. Με το προπονητής ο Λεμονής με γνωρίζει, ο Λεμονής με γνωρίζει από Ελλάδα, γιατί όταν ήμουν στον Όφη, εμείς τον έβαλα η ομάδα του στη δεύτερη κατηγορία, ο Λεβαδιακός. Λεβαδιακός, ναι, για στον Λεβαδιακό ο Λεμονής, ναι. Τότε. Και με ξέρει καλά ο Λεμονής και μου είπα, Ντάβη, θα έρθει στην Ομόνια με τον κύριο Κριστάκης και που άρχισα να μιλήσω. Θα έρθει στην Ομόνια, θα είναι δεύτερη επιλογή. Μου είπα έτσι, θα είναι δεύτερη επιλογή. Εγώ δεν θα είναι δεύτερη επιλογή, εγώ θα παίζω.
Ποιος ήταν η πρώτη επιλογή τότε στην Ομόνια? Ο Πάντιτς, Πάντιτς. Ναι, ο Πάντιτς, ο Σέρβος, ναι, έτσι, φαλακρός. Ναι, κουμαβέ, καραφλός. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ, για το Κριστάκι, γύρισε πολύ. Και μου πάνω άλλα ίδια λεφτά. Εγώ, όχι. Γιατί έπουσα ότι ο Μόνε πληρώνει τότε και τον παίρνεις πέρσι από Ελλάδα και είναι εκατομμύρια. Και εγώ, πω. Έχει λεφτά η ομάδα. Κατάλαβες. Και μου έκανα πρότσα αν compare με τα άλλα παιδιά ήταν πολλά λίγα. Κατάλαβες. Και εγώ ζήτησα 2 χρόνια και μου είπα όχι, 2 χρόνια εντάξει, αλλά ίδια λεφτά. Εγώ είπα όχι, κάνουμε 1 χρόνο και μετά να αλλάξουμε ο τρόπο που σου μιλάμε. Εντάξει. Έτσι μου είπα. Εγώ δεν σε γνωρίζω, μου είπε ο Κριστάκη. Εμείς σε παίρνουμε γιατί ο Λεμονής σε θέλει. Εντάξει, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Και κάνουμε σε βόλιο 1 χρόνο. Μετά σε 6 μήνα αρχίζει ο Κριστάκης σαν τρελό να νέωσε το συμβόλαιο. Κατάλαβες, γιατί δεν ξέρω, φοβάται να πάω άλλη ομάδα, γιατί κάποιος από άλλη ομάδα αρχίζει να μιλήσει μαζί μου, ήταν και από ΕΛ, ήταν και ανόρτια ΕΛ. Κατάλαβες. Μιλήσαν αυτές οι ομάδες, μιλήσαν μαζί σου, αυτές οι ομάδες. Με κάποιος μάνεζερ αρχίζει να μιλήσει μαζί μου, μπορώ να σε βάλω στον ΑΠΟΕΛ, μπορώ να σε βάλω στην ΑΕΛ. Αυτός μου είπε να σε ζητήσω αν ενδιαφέρει και αυτό και άλλο, κατάλαβες. Αλλά και εγώ δεν σκέφτω άλλη ομάδα τότε, δεν πέρασα από το μυαλό μου, γιατί τόσο καλή στιγμή που πέρασε στην Ομόνια δεν σκέφτω. Δεν σκέφτω για κάτι άλλο. Και μετά υπογράφουμε για 3 χρόνια. Ανανέωσε το συμβόλαιο για 3 χρόνια με την Ομόνια. Και συνεχίζουμε. Μετά πήραμε πρωτάθλημα. Πρώτη χρονιά ήταν τέλεια. Εγώ δεν πέρασα τόσο ωραία στιγμή στη καριέρα μου τότε. Κάνω σούτε από δεξιά, μπάλα μπαίνει μέσα, από αριστερά στο γκολ, ήταν κάτι τέλειο. Κατάλα, κάνω σέντρα, μπάλα παίρνει στον ένα στον άλλο και βάζει γκολ, ήταν κάτι πολύ τετσικό, κατάλαβες. Και μετά, δεύτερη κόνη ήταν λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο γιατί για μένα, η Ομόνια τον έκανα... Νομίζω λάθος επιλογές ή μεταγραφής. Μάλιστα. Έτσι νόμιζα εγώ. Γιατί πήγαμε ο Μήλος, όχι ο Μήλος, πήγαμε να παίξουμε προκριματικά Champions League. Ναι, προκριματικά. Η ομάδα έπαιρνε νομίζω 13-14 καινούριους παίξεις. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και όλοι πάρα πολύ καλός παίκτης που πήρα. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Yeah. Αλλά και νόμι μου ήταν λάθος γιατί αν βλέπεις εσύ στιγμής, να σου πω μια παράγραμμα. Yeah. Αν βλέπεις στιγμής το περασμένο χρόνο για τους ακραίους. Σου λέω εγώ. Εφρέν και Στάθης. Αν βλέπεις εσύ παίζει ένα, παίζει ο άλλο. Yeah. Ο κατένας έβαλα 8-9 γκολ τότε. Και συνεχίζει και πάντα ήταν ένα άλλο. Αν παίζει η Στάτης, παίζει Φρέν. Αν παίζει Φρέν, παίζει Κριστοφή. Ναι. Κατάλαβες. Και ήταν αυτοί οι 3 επιλογές. Τρία επιλογές. Πάντα. Και τον Τζίνι Πεκνίδη. Ναι. Έπαιξε πολλές φορές. Κατάλαβες. Και έβαζα, θυμάσαι εγώ, περίπου 7-8 γκολ ο κατένας. Ναι. Μετά, φίλε, πήρε Αβραν, πήρε Λουαλούα. Yeah. Κατάλα. Πήρε και άλλο ακραίο δέσμα με τώρα. Και δεν παίζει. Παίζει ένα, παίζει άλλο. Δεν γίνει παιχνίδι στα πόδια. Φίλε, αν βλέπεις εσύ, έβαλα 1 ή 2 γκολ κάτι ακραίο αυτή η σεζόν. Yeah. Για μένα, γι' αυτό είναι το λάθος που μεταγραφείς. Δεν μπορείς να τον παίρνεις τόσο
καλός παίρτης για μια ίδια ομάδα και δεν γίνει παιχνίδι στα πόλια. Η ψυχολογία δεν θα πάει καλά, φίλε, δεν παίζει. Έτσι ήταν γνώμη μου, κατάλαβες. Ναι, σωστά. Εγώ εντάξει, ήθελα να, έτσι, να σε ρωτήσω λίγο, όταν ήρθε στην Ομόνια, τότε ήταν επί προεδρίας του Μιλτιάδη Νεοφύτου. Πρόεδρος ήταν ο Μιλτιάδης Νεοφύτου, όσοι γνωρίζουν εκείνη την εποχή, η Ομόνια, ό,τι ήθελε έπαιρνε. Δηλαδή πήρε πολλούς παίχτες, μεγάλους παίχτες, προσπαθούσε να πάει για το Champions League. Δεν θα συζητήσουμε τώρα τι πρόβλημα δημιούργησε μετά στην ομάδα αυτή. Εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι στη χρονιά που ήρθε στην Ομόνια υπήρχαν ποδοσφαιριστές από όλα τα μήκη και πλάτη, από παντού, από όλους τους υπήρους. Είχαμε Αφρικανούς, Ευρωπαίους, Λατινική Αμερική, είχαμε Κύπριους, τότε ήταν ο Κωνσταντίνου, ο Μακρύδης, ο Σταλίας, είχαμε τον Πατσαντιόγλου. Ναι, Πάτσα, ο Εφραίμ. Εγώ ήθελα να σας έτσι λίγο πώς ήταν το κλίμα στα αποδυτήρια. Δηλαδή, επειδή την πρώτη σου χρονιά πιάσαμε την ασπίδα, πήραμε το πρωτάθλημα στο τέλος, αλλά ήθελα να ρωτήσω έτσι πώς ήταν να είσαι με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που άλλο επίπεδο ένας, άλλο επίπεδο άλλος, μεγάλα συμβόλαια, νεαρά ταλέντα, πολλές χώρες. Πώς ήταν η σχέση σας με τους παίχτες όλους στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις? Ήσασταν μια ομάδα δυνατή μαζί ή υπήρχαν οι κλίκες? Ξέρεις... Εγώ νομίζω, γνώμη μου, στην πρώτη χρονιά ήταν όλοι, είμαστε μαζί. Ναι. Στο μυαλό μου, όταν μένουμε έξω από μια ομάδα από Ρωμανία, η πρόκληση για τη FIFA, UEFA, ναι. Μέναμε πάρα πολύ κοντά η ομάδα για να πάρουμε πρωτάθλημα. Ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό μέσα μας. Ναι. Και σκέφτομαι εμείς, πρέπει πρωτάθλημα και είμαστε κλειστά. Μια οικογένεια, φίλος, είμαστε πάντα φαγητό μαζί με τα παιδιά και τους μεγάλους. Ήταν τέλεια. Στη δεύτερη χρονιά νόμιζα εγώ ότι άλλαξα λίγο γιατί πήραμε πρωτάθλημα. Ήταν κάτι που περιμένει 7 χρόνια. Πήραμε πολλούς παίρτες από Μπαρσελόνα, παίρτες από Ολυμπιακούς, παίρτες από παντού. Νόμιζα ότι ο κλίμα άλλαξε λίγο. Ήταν λίγο ο κατένας θέλει να πάρει το πισουμίσου και στην προπόνηση. Και ήταν, νομίζω, ήταν λίγο διαφορετική από την πρώτη σεζόν. Ναι. Αλλά σίγουρα με σεβασμός, πάντα σεβασμός, δεν έχω πει κατόλα από κανένας. Αλλά μέσα στο γήπεδο, σαν ποδοσφαιριστής, υπάρχει αυτά τα θέματα. Υπάρχει. Δεν θέλω να χάσει θέση μου, δεν θέλω να μείνω έξω. Κατάλαβες? Ναι. Και δεν μπορείς κάποιες φορές να είσαι τόσο φίλος στον άλλο όταν... και νομίζω ότι άλλαξε λίγο οι δυσκολίες στην ομάδα. Κατάλαβες? Και όταν χάσουμε το ντέρμπι στον Αποέλ δεύτερη σεζόν, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όταν χάσαμε 3-0 και φύγαμε από πολυσία αστυνομία έξω από το Γκασιμπί, όλοι μέσα στο αυτοκίνητο στην αστυνομία για να γυρίζουμε στο συνοδοκείο, στο Hilton. Κατάλαβα. Εκεί αλλάξε η ψυχολογία μας και δημιουργήσε προβλήματα. Τόσο πίεση που πέρασε με αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι έγινε λίγο δυσκολία. Μετά από αυτό, έφυγε ο Λεμονής και άλλαξε λίγο δυσκολία. Γιατί ήρθε και ο Μπάιβιτς, άλλαξε, τον βάζει ένα, τον βάζει άλλο. Δεν άλλαξε τα πράγματα, νομίζω. Μετά που ήρθε ο Κυριλάρκος, που έκανε οργανωμένη δουλειά για μένα, έτσι νομίζω. Πιάσαμε το κύπελλο με τον Απόλλωνα στα πέναλτι. Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ έτσι θέλω να μας μιλήσεις λίγο και για τις όμορφες στιγμές. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα στο 2010,
Το πρωτάθλημα, η εξαγωγή του πρωταθλήματος ήταν 14 ομάδες, 2 γύροι, 26 αγώνες και τότε ήταν 3 γκρουπ δυναμικότητας. Νομίζω οι πρώτοι 4 επέζαν μεταξύ τους. Ναι, πρώτοι 4, θυμάμαι, ναι. Να μας πεις λίγο, ήταν σύνολο 32 αγωνιστικές. Θέλω να μας πεις έτσι λίγο για τα playoffs. Πώς τα θυμάσαι τα playoffs εκείνα που μας πήραν το πρωτάθλημα και επίσης, ξέρεις, ένας ποδοσφαιριστής επιθετικός όταν βάλει ένα γκολ λέει σημασία έχει να κερδίσει η ομάδα, δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει. Αλλά εσύ σαν ένας ποδοσφαιριστής που δεν σκοράρες πολλά τέρματα στην καριέρα σου, πώς ένιωσες τη στιγμή που σκοράρες εκείνο το τέρμα με τον Απόλλωνα το 2-1, έτσι να μας πεις λίγο για τα παιχνίδια εκείνα των play-offs και πιο συγκεκριμένα και για το παιχνίδι εκείνο με τον Απόλλωνα και ξέρω ότι έχεις και μια ιστορία να μας πεις για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ που έκανες φυσιοθεραπείες για να παίξεις εκείνο το παιχνίδι, έτσι. Μπράβο, σημάσαι κάτι ωραίο. Σημάσαι κάτι ωραίο. Φίλε, πρώτο, το γκολ που έβαλα με τον Απόλα δεν ήταν στο τέλος του πρωτάθλημα. Ήταν, μιζάω, στο πρώτο στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν με το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ντέρμπι με το Αποέλ, εμείς τον περιμένουμε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Και εγώ έπαιξα στο κύπελο με τον Απόλλωνα, στο σπίτι του τον Απόλλωνα και έκανα λίγο πρόβλημα στο Αστράγαλο. Ναι. Κατάλαβα. Εγώ και χάσαμε νομίζω 1-0 και έμενε έξω από το κύπελο, θυμάσαι. Ναι. Με το γκολ του Σεργιάου, νομίζω, από ΑΕΛ. ΑΕΛ, ήταν ΑΕΛ, όχι Απόλλωνα, ΑΕΛ. Και εγώ έγινα πρόβλημα και έμεινα έξω στο πρώτο ημίκρονο και το Αστράγαλο έγινε έτσι. Θυμάμαι ότι ο γιατρός τον είδε, μου είπα 1 μήνα και το τέλος της εβδομάδας έχουμε το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, πρώτο ντέρμπι, και εγώ δεν θέλω να χάσουμε τίποτα αυτό το αγώνα. Όλοι λένε ντέρμπι, από ελ, η Ομόνια από ελ, πρέπει να το κερδίσουμε, πρέπει, ξέρει, η Ομόνια της μπορεί να μην πάει καλά κάποιο αγώνα, αλλά αν κερδίσει το ντέρμπι, τελείωσε. Ναι. Και ο γιατρός είδα το Αστράγαλο και μου είπα, Ντάβι, 1 μήνα, παιδί, 1 μήνα. Ναι. Και εγώ, όχι, εγώ θα είμαι έτοιμος, τέλος την εβδομάδα, δύσκολο. Μπορεί να έχει κάτι πρόβλημα μέσα. Εγώ, φίλε, εγώ θα παίζω. Όταν έφυγα από τον κήπεδο, μου βάζει κάτι για να περπατήσω, γιατί δεν μπορούσα. Τόσο φούσκο που έγινε, μαύρο. Yeah. Εγώ έκανα, θυμάμαι ότι εγώ έκανα μια στίκημα με το Ελίας Χαραλάμπου. Ότι είπα, Ελία, θα παίζω εγώ στην εβδομάδα. Αυτό είπα, Ντάβι, με τίποτα. Αν παίξει, εγώ θα πληρώσω φαγητό για σένα. Δεν υπάρχει τρόπο. Φίλε, και εγώ με φυσιοθεραπεία όλη μέρα στο σπίτι μου κάνω φυσιοθεραπεία στο παγωμένα με το γεστό, με κρέμα. Φίλε, και κάνω προσευχή να με βοηθήσει ο Θεός να γίνει καλά, γρήγορα, γιατί θέλω να παίξω. Φίλε, Πέμπτη έκανα προπόνηση χωρίς πόνος, χωρίς τίποτα και κανένα δεν το πιστεύει. Κατάλαβε. Και παίξα το ντέρμπι και έπαιξα πάρα πολύ καλά το πρώτο ντέρμπι που έκανα στην Κύπρο. Θυμάμαι ότι το πρώτο αγώνα ήταν 1-1 με τον γκολ του Κωνσταντίνα από τα κεφαλιά πάνω από το τερματοφύλακα, θυμάσαι. Ναι. Η στιγμή αρχίζει από μένα από δεξιά. Πήρα μια μπάλα στους τίτλους, πήγα στο κέντρο, έδωσα το πάση το Εστάτης, ο Εστάτης από μακρινή μπαλίδα από πάνω και έκανα γκολ. 1-0. Και ήταν, νόμιζα ότι αυτό το παιχνίδι όλοι γνώριζαν ποιος ήταν ο Ντάβι από την Ομόνια. Κατάλαβες. Ο Ντάβι είναι γρήγορο, ο Ντάβι έχει πάθος, ο Ντάβι... Γιατί κανένα δεν το ξέρει. Εγώ άκουσα, δηλαδή πάει καλά, αλλά να το δούμε στο ντέρμπι. Ναι. Όλοι έτσι λένε. Εγώ θυμάμαι, επειδή εγώ εκείνη την εποχή πήγαινα σε όλα τα παιχνίδια της Ομόνιας σχεδόν, οπότε εγώ ξέρω.
Να μιλήσουμε, αν θέλεις, λίγο έτσι για όταν πήραμε το πρωτάθλημα. Πώς νιώσατε σαν ομάδα, ας πούμε, πώς θυμάσαι τις ευχάριστες αναμνήσεις με τους πανηγυρισμούς στο σωματείο, στο γήπεδο, ο κόσμος, αστείες στιγμές, νομίζω ήταν σε εκείνο το παιχνίδι, νομίζω βάψατε και τα μαγιά σας πράσινα τότε, νομίζω ήταν... Ναι, τελευταία αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Ναι. Χρειάζομαι την νίκη για να πάρουμε την πρωτάθλημα. Τελευταίο αγώνα. Ναι, θυμάμαι. Πρώτο τελευταίο. Τελευταίο ήταν με την ανόρθωση. Ναι. Και ναι, βάψετε τα μαγιά σας πράσινα. Ποιο ήταν η ιδέα? Νομίζω ξέρω, ήταν ο Στάθης που είχε αυτή την ιδέα να βάψετε τα μαγιά. Νομίζω ήταν ο Στάθης. Και ήταν με κάτι πράσινο στα ποδητήρια και μετά πάμε και εμείς, πάμε και πάμε μέσα. Κατάλαβες. Πώς θυμάσαι? Και αυτό τον αγώνα ήταν 1-0 με το πάς που έκανα εγώ για το Στάθης. Και πήγαμε μαζί στο Οπανδούς εκεί πάνω. Θυμάσαι? Ναι, που πανηγυρίσατε. Ήταν ωραίο γκολ που κάναμε εμείς, γιατί εμείς έχουμε κάνει προπόνηση όπως το τρόπο που έκανα τον γκολ. Ναι. Πάντα κάνουμε προπόνηση το ίδιο τρόπο. Ναι. Για να περάσω εγώ σαν να περάσουμε από τα άκρα με μια έκρηξη για να κάνει αυτή τη σέντρα. Γιατί ακραίος δεν ακολουθάει. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να περάσω τόσο σαν ακραίο. Και εγώ πέρασα και έδωσα το πάς και έκανα ωραίο γκολ στάτης. Και ήταν, φίλε, αυτή τη στιγμή όλοι ο Παντούς, όλοι εκεί τρελαίνει, φίλε, 1-0. Και σαν πάρει πρωτάθλημα, ο κόσμος φωνάζει πρωτάθλημα και δεν είμαι καλά. Ήταν τέλειο. Ομόνια και δεν είμαι καλά. Νόμιζα ότι ήταν τέλεια γιατί ήταν πάνω στον ΑΠΟΕ. Μπορούσε να είναι ωραία με άλλη ομάδα, αλλά τέλεια ήταν στο ντέρμπι. Κατάλαβε. Πάντα τον ντέρμπι. Γιατί ο ΑΠΟΕΛ τότε είχα chance. Yeah. Αν χάσουμε το ΑΠΟΕΛ και τον ΑΠΟΕΛ να κρατήσει τον άλλο αγώνα, μπορούσε να περάσει εμείς η βαθμολογία. Yeah. Αλλά τελείωσαμε εκεί και ήταν ωραίο, φίλε. Μετά ο Παντούς, όλοι μέσα. Με πήρα όλα τα πράγματα, εγώ έμενα μένω με... Ναι, χωρίς τίποτα, φίλε. Πήγα στα πολιτσία χωρίς παπούτσια, χωρίς φρανέλα, χωρίς όλα. Πώς θυμάσαι... Ήταν στιγμή που δεν μπορεί να βγάλω το μυαλό μας. Οι πανηγυρισμοί μετά, όταν πήραμε το πρωτάθλημα, οι πανηγυρισμοί στο σωματείο, στο δρόμο, ο κόσμος, κάνετε πάρτι μετά. Τότε ήταν και ο Μπρούνο Αγκουιάρ. Έκανα πάρτι, όλοι πήγα στο βράδυ σε κάποιο τρόπο εκεί. Πήγαμε στο σωματείο με όλες οι παντούς εκεί μαζί. Φίλε, ήταν χαμός, ήταν κάτι που δεν μπορούσε να ακολουθήσουμε στον δρόμο. Mm. Κατάλαβα, ήταν... Εγώ θυμάμαι ότι πολύ αργά, η βραδιά, 11 και κάτι, 12, πήγα έξω εγώ και δεν μπορούσα να περάσω με αυτοκίνητα με τόσα κινήσεις που έγινε. Ήταν κάτι τέλειο, φίλε. Και νομίζω το τρόπο που έγινε ο πρωτάθλημα ήταν τέλειο. Ο τρόπο που έγινε πάνω στον ΑΠΟΕΛ, είχαμε πολύ κάτι στα πλάτια μας, πρέπει να πάρουμε την πρωτάθλημα. Η ομάδα μας δίνει όλα τα πράγματα, πληρώνει καλά τα λεφτά, έχουμε και πίεση από τον κόσμο και όταν κερδίσουμε ήταν κάτι απίστευτο. Απίστευτο. Μάλιστα. Κατάλαβες. Καταπληκτικά. Να σε ρωτήσω κάτι. Στον πρόλογο σου μας είχες πει έτσι ότι τώρα είσαι manager. Αν μπορούσες να πάρεις το χρόνο πίσω, τότε που έπαιζες στην Ομόνια, είχαμε πει είχε Κωνσταντίνου, Μακρύδη, Στάθη, Ηλία, Μιχάλη Κωνσταντίνου, Λεάντρο, Κασέκε, Μέντσελ.
ποιους παίχτες από αυτούς θα ήθελες να είσαι ο μάνατζερ τους και ποιοι νομίζεις θα μπορούσαν να κάνουν μια καριέρα πολύ μεγάλη. Φυσικά πολλοί από αυτούς κάνανε καριέρα, δηλαδή κάνανε καριέρα, αλλά τώρα ποιοι νομίζεις ότι θα μπορούσαν να κάνουν έτσι μια μεγάλη καριέρα. Δύσκολη ερώτηση, γιατί... Γιατί αν βλέπεις εσύ αυτή τη ρώτηση, τα παιδιά να πηδάβει, πρόσεχε τώρα. φίλε, δύσκολο, γιατί ήταν πάρα πολλούς καλούς παίκτες, κατάλαβες. Ο Κωνσταντίνο νόμιζα ότι μπορούσε να κάνει καριέρα καλύτερα στην Ευρώπη. Ο Εφρέν και ο Κασέκη ήταν καλούς παίκτες. Δύσκολο, είμαστε πάρα πολύ καλή ποιότητα, ποιότητα. Δύσκολο να σε απαντήσω αυτή τη ερώτηση, γιατί μπορώ να απαντήσω σαν καλός φίλος που έχω ένα τον άλλο πιο κοντά μου. Αλλά σαν μάναζε ήταν δύσκολη επιλογή. Κατάλαβα. Αλλά νόμιζα ότι, ξέρεις, σαν μάναζε πάντα, να πω τώρα σαν παραγγελματία, μάναζε. Εμείς κοιτάμε πρώτο που μπορεί να γίνει καλύτερα καριέρα και καλύτερα λεφτά. Επιτετικός είναι ο πρώτο. Κατάλαβες. Τα λεφτά που πάρεις εσύ στο επιτετικός και ένα που πέσει στην άμυνα, κατάλαβες, είναι διαφορετική μεγάλη. Ναι. Κατάλαβες, αλλά δύσκολη επιλογή, φίλε. Ήταν, μπορώ να πω εσύ, δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός και ο Εφρέν. Κάποιες φορές μίλησα εγώ με τον Εφρέν, Εφρέν να σε πάρω στη Κίνα. και μου είπα, α, Ντάβιν, Ντάβιν, δεν θέλω να πάω Κίνα. Σαν μένα εδώ, φίλε, σκέφτη, άλλαξε το μυαλό σου να φεύγω αλλού. Ω, και είμαι καλά εδώ στην Κύπρο. Κατάλαβε, αλλά είναι έτσι, είναι έτσι. Ο καθένας σκέφτη... Αν νομίζω ότι είναι καλά, κατάλαβες εκεί στη πατρίδα του, έτσι. Δεν μπορεί να αλλάξει η ανθρωπία που σκέφτει, κατάλαβα, αλλά δύσκολο, φίλε, πολύ δύσκολο, μπορεί να περάσει αυτή τη ερώτηση. Εντάξει, θα την περάσω την ερώτηση, θα σου κάνω μια πιο εύκολη ερώτηση. Ναι, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Θα σε λέω ονόματα και θα μου λες λίγα λόγια για τον καθένα. Εντάξει. Πες μου λίγα λόγια για τον Τίμο Βέντσελ. Φίλε, πάρα πολύ παραγγελματία και καλό στόπερ στα αριστερά πόδι. Πάρα πολύ καλός. Είναι δύσκολο να βρει στόπερ που θα έχει καλή μπάλα στα πόδια. Και ο Βέντσελ ήταν πάρα πολύ καλός με μπάλα στα πόδια. Εγώ τον πήρα πάρα πολλές μπαλιές διαγωνίες από τον Βέντσελ στα δεξιά. Καλός παίκτης. Και πάρα πολύ καλός φίλος. Οκ. Νόελ Κασέκε, ξέρω ότι βρεθήκατε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τώρα, έτσι που κάνετε και είναι βοηθός προπονητής νομίζω εκεί και κάπου διάβασα ότι κρατήσετε εκείνο. Ναι. Για τον Νόελ, τι έχεις να πεις για τον Νόελ Κασέκε? Για μένα Νοέλ, είναι ο Κασέκε... Καλή αγάπη ο Νόελ. Ο Νοέλ είναι, νομίζω ότι ένας από τους μόνος που μου έδωσε τα κέρια σαν μάναζερ. Κατάλαβες? Γιατί ξέρεις, εσύ εγώ έπαιξα με πολλούς που τώρα είναι προπονητής, ο άλλος είναι μάναζερ, ο άλλος είναι δουλεύει στην ομάδα, σαν sport director, αλλά μπορώ να πω ότι ο Νοέλ ήταν ο μόνος που μου έδωσε τα κέρια για να με βοηθήσεις να «Δάβη, θα πάρω το πέτσο». Αλλά σίγουρα, στείλε μου καλός παίκτης και να αποφασίσουμε να σε βοηθήσει. Και ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ σωστό άνθρωπο και δεν έχω λόγια να πει τόσο σαν καλός άνθρωπο και σαν καλός που με βοήθησα στη καινούρια δουλειά που έκανα εγώ. Οκ, ο Λεάνδρο... Φίλος μου βραζιλιάνο, φίλος βραζιλιάνο για μένα, περτάρα. Πάρα πολύ περτάρα. Αυτό μπορούσε να γίνει καλύτερη καριέρα σε μεγάλη ομάδα, αν
Είχα η γρηγοράτα δική μου. Συμφωνήσεις. Συμφωνώ. Όλοι λένε, όποιον είχαμε καλεσμένο, είχαμε και τον Λέο καλεσμένο και όλοι λένε ότι ο Λέο ήταν top ο Λέο. Top. Τεκνική, έξυπνο. Αυτό, φίλε, είναι τέλειο. Εγώ έμαθα να κόψει γραμμή όταν παίξω δεξιά, γιατί ξέρει, δεξί μπακ πάντα περιμένει στην ακρή εκεί, κοντά στην γραμμή. Και εγώ μετά έμαθα για να κάνουμε το sprint για να πάρει την μπάλα μέσα από το αριστερό μπακ και μέσα από το στόπερ από αριστερά. Και ο Λέο ήταν ο μόνος που δίνει αυτή την παλιά συνέργεια, φίλε, έξυπνο. Και πάρα πολύ καλό άνθρωπο, φίλος, συνέχεια μιλάω μαζί του. Αυτό τώρα δουλεύει στην ομάδα του στη Ουγγαρία. Πάντα μου στείλει μήνυμα, με ρωτάει για κάποιους παίκτες εδώ στη Βραζιλία και έχουμε καλή επαφή και πάρα πολύ καλός φίλος. Ωραία, ακόμα ένας παίκτης και μετά θα πάμε στις ερωτήσεις που έχει ο κόσμος για εσένα. Ο Στάθης ο Αλωνεύτης, πες μου λίγο για τον Στάθη. Φίλε, ο Στάθης δεν είχα εγώ τόσο καλή επαφή. Όλοι λένε ότι ο Στάθης ήταν λίγο παράξενο άνθρωπο με το στυλ δική του. Αλλά μαζί μου κανένα πρόβλημα, πάντα μιλήσαμε αφού, τι κάνεις αφού, όλα καλά. Αλλά δεν είχα τόσο καλή επαφή για να πούμε κάτι έξω. Αλλά σαν ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι αυτό έχει και η ιστορία του στην Ομόνια. Άστο το λόγο, το πρόβλημα μετά που πήγα στον Αποέλ, εγώ τον αφήσα αυτό το πρόβλημα που έγινε με το παντούς. Αλλά το στιγμή που ήταν μαζί μας, ήταν καλός, επαφή λίγο μαζί του, αλλά σαν πραγματία ήταν εντάξει, δεν έχω πολλά λόγια για να πει με το στάτσι. Okay. Ωραία. Να σου κάνω ακόμα μια ερώτηση, έτσι λίγο να μας πεις. Είπαμε για τις χαρές που ένιωσες στην Ομόνια, τους πανηγυρισμούς, για τους παίχτες, για αστείες στιγμές κτλ. Τι έγινε όταν έφυγες από την Ομόνια? Φίλε μου, όταν έγινε δεύτερη χρονιά, η πρώτη χρονιά, φίλε, ήταν τέλεια. Εγώ νόμιζα ότι εγώ έπαιξα 38 παιχνίδια στη σεζόν. Ναι. Εγώ μπορώ, εάν μπορείς εσύ να το κοιτάξεις αμένα, νόμιζα εγώ ότι κανένας δεν έχει παίζει τόσα παιχνίδια στην Ομόνια σε μία σεζόν. Ναι. Νόμιζα, αν μπορείς να το κοιτάξεις εσύ. Να το και θα σου στείλω μήνυμα. γιατί εγώ δεν έπαιξα μόνο ένα αγώνα όταν πήρα κόκκινη κάρτα με την ανόρθωση. Και ήταν μια κάρτα όπου ο ρέφερι ήταν μαλάκας. Γιατί μου έδωσε δεύτερη κάρτα, γιατί ο Κάς με έκανα στην πλάτη μου και εγώ πήρα η μπάλα στα χέρια και μου έδωσε δεύτερη κάρτα. Αλλά εντάξει. Και ήταν τέλεια. Εγώ όταν έκανα προσευχία του Θεός, μου έκανα πάρα πολύ καλή πράγματα και εγώ δεν έπαιξα στην Ομόνια, δεν θα έπαιξα στην Ομόνια αν αυτό δεν θέλει, γιατί σαν ποδοσφαιριστής η δουλειά ήταν τέλεια για μένα. Ήταν δύσκολο κάποιος να με βγάλει έξω τότε με τόσα καλά παιχνίδια που έκανα. Με καταλαβαίνεις? Ναι. Και συνεργίζω. Και μετά όταν αλλάξε ο Μπάεβιτς, κάτι άρχισε να αλλάξει. Και μετά όταν ήρθε ο προπονητής, ο Λάρκος, κύριε Λάρκος, ο Λάρκος στην αρχή με έβαλα, μετά με βγάλει έξω. Και εγώ τότε άρχισα μεγάλο πρόβλημα με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου ήταν περιμένει παιδί, αυτή περιμένει παιδί, και έχασα πάρα πολύ κιλά. Ήταν 39 κιλά, και ο γιατρός στην Κύπρο είπα, Ντάβι, αν χάσει κάτι ακόμα κιλά, μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα με τη γυναίκα και με το παιδί. Μπορεί να πετάνεις. Κατάλαβες? Αυτή η δυσκολία με τη γυναίκα, με το παιδί που περιμένεις, η γυναίκα άρχισε μελαγχολία με το τρίτο μήνα που περιμένω παιδί, έχασε κιλά, δύσκολο πράγματα μέσα στο σπίτι μου τότε.
Πάρα πολύ δύσκολο. Και άλλαξε ο προπονητής. Ο προπονητής άρχισε και με βγάλει έξω. Βάζει το Ισπούγγι. Ο Ισπούγγι παίξε καλά. Με βάζει στο 20 που πάει στο συνοδοκείο. Μετά δεν με βάζει να παίξει. Μετά στον 2-3 εβδομάδες με κόψε 18. Και εγώ πήγα πάνω στην Κερκίδα και όλοι με ρωτάει. Δάβη, τι έγινε, τι δεν παίζει, κατεγίνεται, έχει πρόβλημα με το προπονητή. Τι γίνεται, δεν είσαι καλά στα πόδια, τι γίνεται. Φίλε, εγώ δεν ξέρω τι να πω. Είναι επιλογή του προπονητή. Και για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για θέμα ψυχολογία μέσα στο σπίτι. Και ο προπονητής να με βάζει έξω και μετά ούτε στην Κερκίδα με βάζει. Με έκοψα για να πάει στο συνοδοκείο. Δεν με βάζει στη 28. Δεν με βάζει. Και για μένα ήταν, φίλε, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εγώ έπαιξα συνέχεια. Κατάλαβα, στο μυαλό μου γίνεται, τι γίνεται. Και όλοι με ρωτάει, Δάδη, τι γίνεται, τι έγινε, τι πρόβλημα υπάρχει. Βάζει στην εφημερίδα ότι ο Δάδη έχει πρόβλημα στο γόνατο, δεν παίζει αυτό το λόγο. Μετά βάζει στην εφημερίδα ότι εγώ έχω πρόβλημα με το προπονητή, ψέματα. Mm-hmm. Κατάλαβες. Mm-hmm. Και μετά περίπου 1-2 μήνες που δεν με βάζει και δεν με παίρνει για αγώνες. Και για μένα τρελάτηκα εγώ εκεί. Νόμιζα ότι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να γίνει ό,τι γίνεται, φίλε. Αλλά όταν δεν παίζεις, ήταν δύσκολο. Mm. Και εκεί σκέφτομαι εγώ για να φύγω από την Ομόνια. Γι' αυτό το λόγο. Εγώ πήγα 2 φορές να μιλήσω με τον Λάρκο. Κύριε Λάρκο, αν δεν με θέλεις στην ομάδα, να με αφήσεις, να φύγω. Θα πάω άλλη ομάδα. Όχι, Δάβη, είσαι καλός, είσαι επαγγελματία, είναι επιλογή μου, γιατί ο Ισπούγγι παίζει καλά. Όχι, θέλουμε εσένα στην ομάδα, μην φεύγει. Αλλά άλλο αγώνα, κόψε το Δάβη ξανά. Άλλο αγώνα, κόψε το Δάβη ξανά, ούτε στο μπάνκο. Και γυναίκα μου άρρωστη, γίνει κυρότερα. Κατάλαβες. Εγώ δεν έχω τίποτα να πω το κύριε Λάρκο, για μένα είναι παργεματία top. Εγώ μου αρέσει σαν άνθρωπο παργεματία top, οργανωμένη, κατάλαβες. Για μένα είναι πάρα πολύ καλός. Από αυτός που πέρασε στην ομάδα, για μένα ήταν ο καλύτερος. Okay. Κατάλαβες. Σαν προπονητή, σαν οργανωμένη, για μένα ήταν ο καλύτερος. Αφήνω το πρόβλημα που πέρασε μαζί του. Πρέπει να βάζω την ακρίβεια. Να τα διαχωρίζουμε. Yeah. Yeah. Με καταλαβαίνεις. Είναι γνώμη μου. Yeah. Αλλά όταν πήγα εγώ να μιλήσω μαζί του, εγώ είπα σαν ποδοσφαιριστής, φίλε, δεν μπορώ να μένω χωρίς να παίζω. Δεν μπορώ. Δεν μπορεί να μένω, ο άλλος μου λέει ψέματα στην εφημερίδα ότι έχω πρόβλημα μαζί σου. Ότι έχω πρόβλημα στον αγώνα. Δεν γίνεται. Τι σκέφτεται ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται. Και εγώ δεν ξέρω να τον απαντήσω. Ναι, κατάλαβες. Γι' αυτό είναι σημαντικό, ξέρεις, έστω και χρόνια μετά να πεις τη γνώμη σου, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Είναι πιο εύκολο μετά από πολλά χρόνια να πεις πραγματικά. Ναι. Γιατί δεν ξέρω ο κόσμος. Α, γιατί ο Ντάβι έφυγε, γιατί τι έγινε. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Πρόβλημα με το Λάρκο που δεν με βάζεις. Και πρόβλημα με την γυναίκα μου στο σπίτι μου. Μεγάλο πρόβλημα. Και εγώ πήγα στο Κριστάκη και είπα, Κριστάκη, φίλε, αφήνε εμένα να κόψω το συμβόλαιο να φύγω. Να πληρώσει αυτό το συμβόλαιο, αυτό που πρέπει να με πληρώσει. Γιατί η Ομόνια άρχιζα τα προβλήματα στα οικονομικά και έπρεπε να με δώσει κάποια λεφτά και δεν πλήρωσα τότε. Και εγώ τον είπα, δεν μπορεί να με κρατήσεις. Γιατί με προστάει λεφτά. Αφήνεις, εγώ θα πάω Βραζιλία για να το φροντίσει η γυναίκα μου. Γιατί έχω πρόβλημα με την γυναίκα και δεν παίζω. Και δεν παίζω. Και είπα, όχι Δάβη, ο κόσμος σε αγαπάει, θα σε αφήνω, ο κόσμος σε αγαπάει. Και εγώ σκέφτομαι, εντάξει, περιμένω λίγο.
Άλλη εβδομάδα με κόψε ο Λάρκο ξανά. Και εγώ πάω από το γήπεδο όταν τελείωσε ο πόνης, τον κοιτάει στα μάτια και βάζει κάτω. Κάτι έγινε. Και δεν με κοιτάει στα μάτια όταν με κόψει. Κάτι έγινε. Και εγώ, τι γίνεται. Και εγώ νιώθω νεύρα γιατί δεν μου βάζει ούτε δεκοκτάδα. Κατάλαβες. Και μετά ξανά ρώτησα το Λάρκος. Δεύτερες φορές. Λάρκος, μου είπε να περιμένω ότι εγώ θα με βοηθήσει στην ομάδα, αλλά δεν γίνεται. Δεν ούτε 10 οκτάδα τώρα. Πάει 2 μήνες, 3 μήνες. Τρέψει. Όχι, όχι, αλλά δεν μπορώ να μείνω έτσι. Και μετά ξανά και με μια σύμφωνα για να με πληρώσει τα λεφτά που έπρεπε να πληρώσει. Κάποια πρέμι, πρωτάτημα, κάποια άλλα πράγματα. Λόγω στο προβλήμα τα οικονομικά που άρχισε στην Ομόνια να κόψει το μισθό, μισά, δεν ξέρω αν σημάσει. Και μου έδωσα 10 σέκ. Ναι. Και μου έδωσα 10 σέκ και μου έκανε να σε αφήσουμε να φύγει, αλλά πρέπει να υπογράφουμε κάτι χαρτί ότι δεν πάει στα 4 μεγάλη ομάδα στην Κύπρο. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και εγώ είπα, γιατί πρέπει να υπογράφω. Εσείς δεν με βάζουν να παίζω. Τώρα πρέπει να υπογράφω ότι δεν πάω ούτε, μου είπα, ο Ανόρθωση, Απόλλωνα, ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ. 4 ομάδες. Δεν πάει σε αυτή την ομάδα. Πιστεύεις? Πιστεύω. Και εγώ σκέφτηκα στη γυναίκα μου και υπόγραφα αυτό το καρτί και γύρισε Βραζιλία. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία. Εντάξει, τώρα έτσι θέλω ξανά να μιλήσουμε για όμορφες στιγμές. Θα σου διαβάσω έτσι λίγα μηνύματα που ήρθαν για εσένα, έτσι για το τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης. Και είναι, ρωτά κάποιος, στον γκολ που σημειώσαμε με το ΑΠΟΕΛ, ξανάκουσες πιο δυνατόν πανηγυρισμό? Δηλαδή, γκολ ο κόσμος. Σίγουρα. Εγώ πάντα τον βλέπω στάτης να μπαίνει πάντα μπροστά εκεί στη μικρή κερκίδα, κοντά στο, με το όπαντος εκεί, τη Ρενιά. Και εγώ πάντα σκέφτομαι, εγώ θέλω να κάνω κάτι έτσι. Γιατί ο γκολ στον Απόλλωνα, ο Ηλίας πήγε εκεί. Ναι, πήγαινε ο Ηλίας. Τρελάτηκα όλοι. Ναι. Και σίγουρα ήταν κοντά εκεί. Τρελάτηκα όταν βλέπει μετά στο στιγμή στο μπάνκο μας με τον προπονητή, με τον ποδοσφαιριστή. Όλοι τρελάτηκα με τα γκολ. Φίλε, ήταν τέλεια. Είναι η στιγμή όταν αν μπορούσε να ξαναπεράσει, ήταν επιτέλειος. Καταπληκτική στιγμή. Ωραία. Κάποιος άλλος, ο Ανδρέας Μιλτιάδους, ρωτά πώς ένιωσες τον γκολ με τον Απόλλωνα. Φίλε, ήταν ωραίο γκολ, γιατί αν σημασίζεις, αν το βλέπεις στο βίντεο, ναι, ήταν ένα φαουλ από αριστερά στον Απόλλωνα. Και εγώ είμαι στο τσίκο, δύο παιδιά, εγώ ήμουν ο πρώτος στο τσίκο, περιμένει φαουλ που έκανα ο Απόλλωνα. Ναι. Έκανα οι μπαλιές λάθος κάτω, εγώ έκανα κοντρόλ, έδωσα για κάποιους, αυτό έδωσα πίσω στον Εφρέν, ο Εφρέν έκανα μεγάλη μπαλιά διαγωνάλ στο Ηλία. Ναι. Ήταν τέλειο, γιατί ένα μπακ για τον άλλο μπακ. Δεν το βλέπω αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να είναι εκεί ο Στάτης με το Εφρέν, αλλά ήταν ο Ντάβι και ο Ηλία, δύο μπακ. Ναι, αριστερό μπακ και το δεξί μπακ. Κατάλαβες. Φίλε, και το γκολ, το σούτι που έκανα, νομίζω ότι μπορώ να προσπαθήσω χίλιες φορές και δεν μπορεί να το κάνω ξανά εκεί στην γωνία πάνω. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Έχουμε πολλά μηνύματα που λένε ότι σε αγαπάνε πολύ, ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης, ο Κύρος ο Νικολάου, ο Χρήστος, ο Μάριος, όλοι λένε ότι σε αγαπάνε πολύ, σου δίνουν τα χαιρετίσματα και έχω και ένα από τον Ονησίφορο
που ήταν γυμναστής τότε στην Ομόνια. Θυμάσαι τον Ονησίφορο και λέει... Θυμάμαι, σίγουρα, πάρα πολύ καλό. Ντάνσο Λεβέντη, πάμε κόντρα στο τρέξιμο. Έλεγε ότι βάζετε πόντρα με τον Ονησίφορο. Φίλε, καλό, γιατί αυτό ξέρεις. Εσύ μπορείς να το ρωτήσεις αυτό το παιδί πόσο δούλευα εγώ. Πάντα τον λέω να μου κάνει κάτι παραπάνω. Ναι. Και αυτό ήταν πάνω δίπλα μου, με βοητάει. Με το κύριο Άλεξη, γιατί ήταν άλλο προπονητής φυσική κατάσταση, το Ουρουβανός. Κασέρες, Άλεξ Κασέρες. Με τον... Κασέρες, ναι. Yeah. Ναι. Και πολύ Λεβέτς, αυτό είναι Λεβέτς. Αυτός είναι Λεβέτς, Όνι, Όνι, το φωνάξω με Όνι. Όνι, εσύ είσαι Λεβέντης, λέει ο Ντάβιτσον. Αυτό είναι Λεβέτς. Ωραία, έχω ακόμα λίγες ερωτήσεις μόνο. Αν μπορείς να μου πεις... Ποια ήταν η καλύτερη σου στιγμή στην Ομόνια και η χειρότερη σου στιγμή? Φίλε, καλύτερη στιγμή για μένα ήταν όταν πήραμε την πρωτάθλημα. Όταν τελείωσε πρωτάθλημα και ανοίξαμε τα μάτια μας και καταφέραμε να πάρουμε το τίτλο, η πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια ήταν κάτι... που έφυγε από τα πλάτη μας, κάτι που καταφέραμε να κάνουμε με το τρόπο που έγινε πάνω στον ΑΠΟΕΛ, με το τρόπο που περάσαμε τόσα παιχνίδια δύσκολα που περάσαμε, όταν καταφέραμε ήταν για μένα τέλεια. Γύρισε Βραζιλία διακοπές, άνετα, χωρίς πίεση μέσα. Και κυριότερα ήταν όταν έφυγε, φίλε. Όταν έφυγα, εγώ έφυγα, δεν είναι γιατί θέλω να φύγω. Εγώ έφυγα γιατί κάτι έγινε στη ζωή μου που με άφησε, που μου έκανα πίεση να φύγω. Δεν ήταν για μένα, εγώ σκέφτω. Αν δεν πέρασε αυτό το πρόβλημα, μπορούσα να παίζω μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Εγώ έχω 31 χρονών. Μπορούσα να παίζω, γιατί η φυσική κατάσταση ήταν καλά, πάντα προπόνηση, είμαι επαγγελματία, φροντάω το σώμα μου. Αλλά κάτι έγινε στη ζωή μου που με άφησα με άλλο τρόπο. Ναι, κάποια πράγματα. Ήταν δύσκολη όταν απόφασε να φύγω από την Ομόνια. Ποιος ήταν ο καλύτερος σου φίλος στην Ομόνια? Φίλε, καλύτερο φίλο μου στην Ομόνια, μπορώ να πω δύο, τρεις. Πες όσους θέλεις, πες. Να μην έχουν παράπονο. Εντάξει, να μην έχω παράπονο. Καλά σου λέει. Το πρώτο σεζόν είχα πάρα πολύ καλός φίλος ο Ουρουγουανός Κάσερης. Ναι, φίλος. Αριστερό μπακ. Έμενε 6 μήνες. Ναι, είμαστε πάντα δίπλα. Ναι. Μετά που έφυγε αυτό, εγώ με τον Αφρικανός, πάρα πολύ καλός φίλος, πάντα καφέ, ήταν ο Κασέκη και ο Αλαμπί. Κασέκη και Αλαμπί, ναι. Και μετά λίγο με τον Λεάνδρο το ίδιο. Αλλά ήταν αυτά τα παιδιά που ήταν καλύτερος φίλος μου εκεί στην Ομόνια, πάντα μαζί στο Συνοδοκείο. Μια μέρα ήταν ο Λέο, άλλη φορές ήταν ο Κασέκη, ο Αλαμπί. Είμαστε πάντα καλά. Πάρα πολύ καλούς φίλους. Μέχρι τώρα μιλάμε συνέρκεια. Okay. Ποιος ήταν ο καλύτερος συμποδοσφαιριστής που είχες? Σαν συμποδοσφαιριστής, ποιος νομίζεις σε καταλάβαινε περισσότερο σαν παίχτη? Στην Ομόνια. Ναι. Στην Ομόνια. Εγώ να πω δύο. Η Λέω ή Εφρέν. Λέω και Εφρέν. Έπαιζε μπροστά σου. Εγώ γνώμη μου, η Ομόνια θα είναι δύσκολο να βρει δύο από δεξιά, σαν Ντάβι, σαν Εφρέν. Ναι. Κατάλαβες, ναι. Που παλεύει συνέχεια. Εγώ σκέφτω κάποια παιχνίδια που δεν με αφήνει μόνος, γυρίζει ο Εφρέν, πάτος, δύναμη, intensive συνέχεια. Και με καταλάβεις όταν τον κοιτάει τα μάτια, πρέπει να με βοηθήσει, πάει, να μου δίνει πίσω, με τα μάτια με καταλαβαίνει. Okay. Και ποιος ήταν ο δυσκολότερος σου αντίπαλος από το πρωτάθλημα? Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος επιθετικός που είχες να μαρκάρεις στην Κύπρο, εδώ στην Ομόνη? Φίλε, ξέρεις, σαν μπακ εμείς έχουμε δυσκολίες με όταν έχει γρήγορος παίκτης. Εγώ μπορούσα να είμαι γρήγορο, αν δεν τον αφήνει τον άλλο να,
να κάνουμε στίχημα ποιος είναι πιο γρήγορο. Δεν γίνεται. Κατάλαβε, γιατί με πλάτη, μέχρι να γυρίζει εσύ, πρέπει να μάθεις. Εγώ έπαιξα λίγο, αλλά νόμιζα ότι είναι δύσκολο αντίπαλος, ήταν ο Μαντούκα. Ναι. Γιατί τον βλέπει ο Μαντούκα, κάπως τον λένε, «Α, ο Μαντούκα δεν είναι τόσο γρήγορος». Ναι, αλλά είναι λάπτος. Είναι έξυπνος και έχει μεγάλο τα πόδια. Διασκελισμό. Και είναι αριστερό πόδι, δεν ξέρει πού να πάει, αν πάει μέσα, αν πάει έξω. Νόμιζα είναι αυτό. Χαραλαμπίτης, και αυτό το Χαραλαμπίτης ήταν καλός παίκτης, δύσκολο να το μαρκάρει και αυτό. Μάλιστα. Και τι άλλο να ρωτήσουμε. Τώρα, αν παρακολουθάς το Κυπριακό Πρωτάθλημα, βλέπεις τι γίνεται τώρα. Ξέρεις ότι η Ομόνοια είναι πρώτη με ένα βαθμό διαφορά 4 αγώνες πριν το τέλος. Είναι η Ομόνοια πρώτη, ΑΕΛ δεύτερη, Απόλλων τρίτος. Είχε η Ομόνοια ένα βαθμό περισσότερο από την ΑΕΛ και 3 περισσότερο από τον Απόλλωνα και με 4 αγώνες και παίζουμε μεταξύ μας πάλι. Τι νομίζεις ναι. ότι... Φίλε, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο για όλους, γιατί ξέρεις, όταν παίζει χωρίς το κόσμο, όταν παίζει χωρίς το κόσμο, έτσι λένε, η Ομόνοια έχει ένα παίξ παραπάνω νομίζω. Γιατί όλα λέει, ο κόσμος δεν παίζει. Για μένα στην Ομόνοια παίζεις. Όταν ο κόσμος είναι δίπλα, τον φωνάζει, τραγουδάει όλοι, πίεση τον κάνει, βρίζεις, τον βοητάει πάρα πολύ, ανεβαίνει η ψυχολογία, ανεβαίνει όλα τα πράγματα στο γήπεδο. Εγώ νομίζω ο Ομόνοια δεν θα είναι εύκολο, αλλά αν μπορούσε να γίνει και στο κόσμο δίπλα του, θα είναι άλλο πράγματα. Είναι άλλο πράγμα, το ξέρεις. Όταν παίξε, πάμε να παίξει άλλο γήπεδο χωρίς γασιπί, εμείς νιώθω σαν παίζουμε στο γήπεδο μας, γιατί ο παντούς είναι πάντα δίπλα μας. Αυτό για μένα ήταν, θα είναι λίγο δύσκολο χωρίς το κόσμο. Αλλά η Ομόνοια έχει καλή ομάδα, έμπειρη ομάδα, μπορείς να καταφέρει ξανά το τίτλο. Αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, Ντάβη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε. Ήταν ωραία για να ακούσει ο κόσμος για σένα. Είσαι ένας παίχτης που αγαπά ο κόσμος της Ομόνοιας, θέλει να τον ακούσει. Δεν έχεις την ευκαιρία πολύ συχνά να μιλήσεις για την εποχή σου εδώ στην Ομόνοια. Και είμαι σίγουρος ότι θα χαρούν πολύ όταν θα σε ακούσουν. Ευχαριστώ, Ντάβη, πάρα πολύ, αδερφέ. Ήταν μεγάλη μας τιμή που σε είχαμε μαζί μας και ναι, είναι απίστευτη η χαρά που μας έδωσες, που μίλησες για την ομάδα μας και με πόση αγάπη μίλησες για αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέμε, εγώ μπορώ να σε πω ευχαριστώ, γιατί όπως είπα στην αρχή, η Ομόνοια είναι πάντα στην καρδιά μου. Έχω περάσει τα καλύτερα στιγμής στη καριέρα μου. Και όταν κάποιος μου λένε κάτι η Ομόνοια, είμαι πάντα, τον λέω αμέσως. Γιατί έχω μεγάλη χαρά και μεγάλη αγάπη από το κόσμο στην Ομόνοια. Εντάξει. Ναι. Να σε καλά και ό,τι θέλεις, αν χρειάζεσαι κάτι από την Κύπρο, έχεις το τηλέφωνο μου, να μου στείλεις μήνυμα και θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω και εγώ από εδώ. Από την... Λέβο, να είσαι καλά, ο Θεός μαζί σας, μόνο κάτι να μην ξεχάσει. Κοίτα αυτό. Έλα, Ντάβη, μπράβο. Α, έπρεπε να το... Τέλεια. Είδες. Θέλω να μου πεις ακόμα ένα πράγμα. Ομόνοια λαός πρωτάθλημα. Ομόνοια λαός πρωτάθλημα. Ομόνοια και δεν είμαι καλά. Μπράβο, Ντάβη, τέλεια. Να σε καλά, φε. Ευχαριστώ. Εντάξει, να σε καλά. Ευχαριστώ, φίλε μου. Γεια σου. Ciao.